Στο Υπουργό Εξωτερικών βάζει στο στόχαστο ο προκάτοχός του αντιδρώντας με οργισμένο τρόπο στα όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα τουρκικής ιστοσελίδας για την υπόθεση των 8 Τούρκων στρατιωτικών. Ο Νίκος Κοτζιάς διέψευσε μέσω Twitter τα όσα αναφέρονται περί τουρκικής επιχείρησης τον Ιούλιο του 2016 για μεταφορά των στρατιωτικών από την Ελλάδα στην Τουρκία με τη σύμφωνη γνώμη της Αθήνας, αφήνοντας αιχμές κατά μέσω μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο. Για ποιο λόγο ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναμασούν δημοσίευμα τριτοκλασά της ιστοσελίδας που αναπαράγει ψεύδι τουρκικών υπηρεσιών που διαψεύστηκαν ήδη το καλοκαίρι του 2016, που το πάει το ελληνικό κέντρο συντονισμού επίθεση σε βάρος μου, μάλλον ομολογούν ότι δεν τους βγαίνουν πρέσπες και προσφυγικό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα μείζον ζήτημα το οποίο θα πρέπει οι προηγούμενοι κρατούντες να βγουν καθαρά και με ειλικρίνεια να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό. Και παρεπιπτόντως νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δοθεί στη δημοσιότητα, γιατί δεν ξέρω, κύριε Παλαιστίνη, μπορεί επειδή ο κύριος Κοντζιάς είπε πρόσφατα σε μια συνέντευξή του στον κύριο Τσίμα ότι στην ενιασέλιδη επιστολή παρέτησης στον κύριο Τσίπρα, που δεν την έχει δώσει κανείς στη δημοσιότητα, κανένα από τα δύο μέρη, έβαζε πάρα πολλά πράγματα τα οποία αθρηστικά τον οδήγησαν να παραιτηθεί και όχι μόνο αυτά τα οποία συνέβησαν εκείνες τις μέρες. Εννοείται, δεν ήταν μόνο η κόντρα μεταξύ Νίκου Κοντζιά και Πάνου Καμένου. Για τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών. Ακριβώς, κύριε Παλαιστίδη, και δεν το λέω εγώ ούτε εσείς. Το είπε πριν 10 μέρες περίπου ο κύριος Κοντζιάς. Την παρακολούθησα. Τηλεόραση του Sky σε μια συνέντευξη στον καλό συνάδελφο τον Παύλο Τσίμα. Άρα, ποιος μου λέει εμένα, κύριε Παλαιστίδη, ότι εις εκ των λόγων που οδήγησαν τον κύριο Κοντζιά στην παρέτηση δεν ήταν και το ζήτημα των 8 Τούρκων στρατιωτικών? Δεν λέω ότι ήταν, προσέξτε. Κάνω μια υπόθεση εργασίας. Γιατί είναι αυτή η επιστολή. Είναι μια εικασία που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε, κύριε Λαζαρίδη. Ακριβώς. Γιατί και γιατί αυτό επιδεινώνεται, αν θέλετε, από το γεγονός ότι μια επιστολή κρατείται ως επασφράγιστο μυστικό. Δεν είναι κάτι φοβερό. Ο ένας υπουργός παραιτήθηκε. Ούτε η πρώτη φορά, ούτε να σας θυμίσω δε ότι είχε ζητηθεί από τα υπόλοιπα κόμματα τότε η παρέτηση του κυρίου Κοντζιά να δοθεί στη δημοσιότητα. Βεβαίως. Έτσι, όπως το λέτε, είναι, κύριε Παλαιστίδη. Και μάλιστα και μέσα σε συνεδρίαση της Ολομέλειας, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ζητήθηκε βεβαίως, από τους αρχηγούς των κομμάτων. Θα σας θυμίσω και προσωπικά ο σημερινός πρωθυπουργός, τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης. Πέρα από την επίκαιρη ερώτηση που είχαν καταθέσει μια σειρά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, και το κλείνω εδώ, νομίζω ότι έχει ψωμί αυτή η υπόθεση, έτσι για να μιλήσω με δημοσιογραφικούς όρους. Την ίδια ώρα, λάδι στη φωτιά, έριξε ο Νίνη, υπουργός εξωτερικών, ο οποίος μέσω πηγών του απάρισε λέγοντας πως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών δεν επιθυμεί να προβεί σε κάποιο σχόλιο επί του δημοσιεύματος, το οποίο αφορά τον τότε Υπουργό Εξωτερικών και την προηγούμενη κυβέρνηση που έχουν τη δυνατότητα να απαντήσω σχετικά με την ακρίβεια ή μη των όσων αναφέρονται. Η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνει από πλευράς ότι δεν διανοείται πως μπορεί να έχουν συμβεί τα όσα καταγγέλλονται. Η απάντηση του κ. Κοντζιά ήρθε μέσω Twitter αναφέροντας τα εξής. Επειδή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήταν από πρώτη να την ανταλλαγή 8 Τούρκων με τους δύο Έλληνες φαντάρους που έφερα πίσω στην πατρίδα χωρίς ανταλλάγματα, δεν θα μπορούσα να πιστέψω ότι ο Νίκος Δένδιας θα υπονοούσε με ανακοίνωσή του πίστη στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες σε βάρος πρώην Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδος. Να είχαμε να λέγαμε. Καταρχήν, θα πρέπει να ξέρει ο κ. Κοντζιάς ότι υπάρχει διαχωρισμός. Είναι άλλο ο φαντάρος και άλλο ο αξιωματικός και ο υπαξιωματικός. Δεν το έμαθε τόσα χρόνια. Στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου, Υπουργός Εξωτερικών. Τι να κάνουμε τώρα. Πιστεύω κάποια στιγμή θα το μάθει αυτό. Το δεύτερο, εγώ δεν ενθυμούμαι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Καλά θα κάνει ο κύριος Κοντζιάς να μας το πει ποια είναι τα στελέχη αυτά, γιατί δεν υπάρχουν που πρότειναν την ανταλλαγή των 8 Τούρκων με τους δύο. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά έγιναν μέσα από ένα δημοσίευμα της ιστοσελίδας Nordic Monitor, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα απόρριτα έγγραφα σύμφωνα με τα οποία οι Τούρκοι ετοίμαζαν στρατιωτική επιχείρηση για να πάρουν πίσω τους 8 αξιωματικούς που είχαν φτάσει στην Ελλάδα με ελικόπτερο μία ημέρα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Σε αυτό φαίνονται οι οδηγίες του Γενικού Στρατηγείου στις 16 Ιουλίου, προκειμένου μια ειδική ομάδα να ταξιδέψει στην Αλεξανδρούπολη, ώστε να παραλάβει και να επιστρέψει τόσο τους 8, όσο και το ελικόπτερο Σικόρσκι με το οποίο είχαν διαφύγει, ενώ άλλη μία θα ήταν σε κατάσταση ετοιμότητας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα πάντα με τα έγγραφα, οι ελληνικές αρχές είχαν συμφωνήσει να επιστρέψουν όχι μόνο το ελικόπτερο, αλλά και τους 8 Τούρκους αξιωματικούς. Μάλιστα, επικαλείται σχετική τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτ Τζαβούτζογλου με τον τότε ομολογό του Νίκο Κοντζιά, ο οποίος τον διαβεβαίωνε ότι θα επιστρέψουν οι 8 όσο το δυνατόν συντομότερα.